είναι γεγονότα που παίρνουν τη θέση τους στον ιστορικό χρόνο. Δικτατορία, όπως την έζησε ο Ορέστης, οργάνωσε αντίσταση μέσα από το αριστερό κίνημα, εξορίες, φυλακίσεις, τρομοκρατία, εξέγερση του Πολυτεχνείου, τραγωδία της Κύπρου, με τη Χούντα να καταραίει και να πέφτει στην αγκαλιά αυτών όνε που τον εξέθριψαν. Αμάν, φανταστείτε τη σημαδιακή φωτογραφία του Κουζίκη να ορκίζει το Καραμαλή και αμάν, η απόφαση να γίνουν εκλογές στις 17 Νοέμβρη, ένα χρόνο πριν από το Πολυτεχνείο, με το αίμα να πω, που δεν ζητούσε εκδίκηση, δικαίωση. Ο συγγραφέας παρακολουθεί και ζει τη μεταπολίτευση μέσω του Ορέστη, του Αγισίλαου, που γίνεται πρωταγωνιστής του. Βάζει με εκπληκτικό τρόπο τη σκέψη του και δεν κρύβει τις πολιτικές επιλογές του. Για να φτάσει στο σημείο, στο σταυροδρόμι, να αποφασίσει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Και ακόμα δεν έχει βρει τον δρόμο. Ένα όμως που οι έρωτες δεν λείπουν. Η Μάγδα, η Σμήνη. Ούτε το πλαίσιο, ούτε το στο πλαίσιο της κομμουνιστικογενούς τότε αριστεράς. Εδώ πρέπει να σημειώσω ως συγγραφέας έξυπνα και εύστοχα χρησιμοποιεί τον ορολογιακό λόγο, τον ορολογιακό λόγο, που φτάνει μέχρι το 2006, στο τελευταίο κεφάλαιο, με τίτλο «Η ζωή έχει το χρώμα της μέρας και ο θάνατος το χρώμα της νύχτας», μας επαναφέρει στην αρχή, στο βράδυ της 12ης μέρας του Σεπτέμβρη του 2012, με ένα ελαφρύ παραπονεμένο αγέρι που λήξε την βάρκα τραγουδώντας. Έμειναν τα όνειρα ταξίδια, απερπάτητα. Έμειναν τα ταξίδια όνειρα, ανεπίρωτα. Έμειναν οι έρωτες ψήθυροι, κρυφοί. Έμειναν οι μόνες τους οι νότες να τραγουδούν. Ορέστη, το ταξίδι σου είναι ακόμα στην αρχή. Μη σας πάρει και με σηκώσει και εμένα. Λοιπόν, ακούσαμε τις τοποθετήσεις για το βιβλίο, προκαλεί και συζητήσεις, φυσικά ξυπνάει έντονα συναισθήματα, η μάνα κυριάρχησε σε όλες τις τοποθετήσεις. Νίκο, ο λόγος σε σένα. Πριν πω λίγα λόγια με τη σειρά μου, θέλω να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω με μια φράση του Σενέκα. Αν θέλεις να σε αγαπώ, πρέπει να μάθεις να αγαπάς. Χωρίς αυτή την εξίσωση, ίσως θα είχαμε εμφανιστεί σαν έναν ιδιαίτερο και μοναδικό προϊόν της συμπατικής δημιουργίας. Με τη δική σας αγάπη προηγώ, από τους ακύματους και όχι μόνο, προσπάθησα μέσα από τις σελίδες αυτού του νέου μυθιστορήματός μου να τα αποδώσω όσο μπορούσα την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μου για αυτή. Δεν ξέρω αν τα κατάφερα, δεν γνωρίζω αν το πέτυχα, και αισθάνομαι την ανάγκη να πω πως χωρίς αυτή τη διαφραστική σχέση ανάμεσά μας, δηλαδή το μοναδικό αυτό συνέστημα του ανθρώπου, την αγάπη, δεν ξέρω αν θα υπήρχε το όπου και να πας να μην χαθείς. Τώρα το βιβλίο σας το είπανε πολύ καλά, ο Θέμης, η Μαριλίζα, η Ιωάννα, ο Θέμης, ο Μουλίδης και ο Δημήτρης. Η Έφη, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί νιώθω και ενοχές, γιατί το έδωσα στο παραπέντε και μάλιστα όχι στη μορφή του, αλλά φωτοτυπίες. Στριμωχτήκαμε λίγο για να βγει πριν τελειώντας το βιβλίο. Και δεν ήξερα καν αν έχουν προλάβει να το διαβάσουν. Εγώ το έχω διαβάσει.
Φάνηκε και όμως το πρόλαβα και το διάβασαν. Τους έφαγε το ξενύχτη. Δεν ήξερα τι θα πούν, πώς το είχαν δει. Και πάντα όταν ακούω τους παρουσιαστές, τις παρουσιάσεις, έχω πάντα μια αγωνία. Πώς το είδανε, ότι δεν ήταν ένας εξαναγκασμός να πούνε ωραία λόγια κάτω από μια υποχρέωση της ευγένειας. Θα σας μιλήσω για το βιβλίο. Ακούσατε αρκετά, θα το διαβάσετε. Από εκεί και πέρα η κρίση είναι δική σας. Εγώ θα σας πω δύο-τρία πράγματα, αν θέλετε, για τα παραπολιτικά του βιβλίου. Είναι ότι πράγματι το βιβλίο αυτό είναι ουσιαστικά μία συνέχεια ή ένα συμπλήρωμα των ακύματων. Μέσα από αυτό το βιβλίο νιώθω ότι εκτέλεσα την υποχρέωσή μου στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, την πατρίδα μου, τη Λαπωνία. Όχι ότι όλο το βιβλίο αναφέρεται στη Λαπωνία, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει σημαντικές αναφορές. Τα παιδικά μας χρόνια πάντα μας ακολουθούν και όπως λένε πολλοί και πολλές, τα παιδικά μας χρόνια είναι η πατρίδα μας. Και κυρίως έβαλα ένα φραγμό, πιστεύω ότι έβαλα ένα φραγμό, στην εξέγερση των συναισθημάτων όταν αναπολώ πολλές φορές τα παιδικά χρόνια της αθωότητας, τα λιγότερα ή πιο σκληρά. Η κάθε αναγνώστρια και ο κάθε αναγνώστης είναι αυτός που τελικά θα κατατάξει στο μυθιστόρημα τις ιστορίες, αν είναι αληθινές. Κατά την άποψή μου, όχι κατά την άποψή μου, λέω ότι όλες οι ιστορίες είναι αληθινές. Υπάρχουν και παραμυθένιες αλήθειες, γιατί και τα παραμύθια πάντα μια αλήθεια έχουν μέσα τους. Και εγώ πολλές φορές που το έκανα και γράφοντας τις ατελείωτες ώρες της νύχτας αυτό το βιβλίο, πολλές φορές το έχανα το γαϊτανάκι κατά πόσο ο ψυχισμός μου, ο θυελώδης ψυχισμός έβγαζε συναισθήματα που περνάγανε την ψυχρή λογική των πραγμάτων και κατά πόσο το βιβλίο είναι αντικειμενικό ή όχι. Και πολλές φορές και τα ιστορικά πρόσωπα και συνομιλίες που έχουν γίνει και τα λοιπά, άλλες υπαρκτές, άλλες φανταστικές. Ωστόσο, νομίζω αυτή είναι και η δύναμη της λογοτεχνίας και της μυθοπλασίας. Η αφορμή για να το γράψω αυτό το βιβλίο, να ξεκινήσω ένα βράδυ πριν περίπου από 2,5 χρόνια, ήταν εκείνη η εικόνα ντροπής και για την ανθρωπότητα και του 21ου αιώνα, με εκείνο το πνιγμένο παιδάκι σε μια δική μας παραλία, σε ένα από τα δικά μας τα νησιά, που δυστυχώς πια δεν είναι μοναδική περίπτωση, είναι εκατοντάδες αυτές που γίνονται κάθε μέρα. Τέτοιες εικόνες που δυστυχώς μας πληγώνουν, μένουν μέσα μας, δεν φεύγουν, και ευτυχώς λέω που δεν φεύγουν, και ευτυχώς επίσης που υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν αυτές τις πληγές που γεννιόνται και τις αιτίες που τις γεννούν να τις πολεμήσουν, να τις καταπολεμήσουν. Σε ένα παράλογο κόσμο της κλιματικής κρίσης και του ακραίου φιλελευθερισμού, του αντισώπητου, η σιωπή γίνεται πια ενοχή και συνενοχή. Στη μεγάλη έρημα των χαμένων ελπίδων, κάθε ανθρώπινος πόρος, ατομικός κόπος προσφοράς, είναι αυτός που μπορεί να γεμίσει τη μεγάλη παραλία της ειρήνης. Σε ένα θεοπάλαβο κόσμο των μεγάλων αγιστοτήτων, όπου οι λίγοι μισούν τους πολλούς, άλλος δρόμος από την αλληλεγγύη και την άρνηση των λαών στην υποταγή δεν υπάρχει, εκτός και αν κάποιος πιστεύει στη μεταφυσική. Παρ' όλα αυτά, είμαι και παραμένω αισιόδοξη, ίσως γιατί είμαι πρωτοχρονιάτικος, πιστεύοντας πως ο νικητής δεν είναι αυτός που σκοτώνει με το σπαθί, αλλά κυρίως αυτός που δεν λυγίζει. Αυτός ο οποίος παρά τις πολλές και τις απανοτές μάχες που χάνει, οι λίγες που κερδίζει, ξέρει πως είναι αυτές που οδηγούν σε ένα πιο ανθρώπινο σταθμό. Και όπως έλεγε ο Όσο, η αγάπη είναι ο σκοπός, η ζωή είναι το ταξίδι. Αν θέλετε τα νέα μου, τα συγγραφικά, είναι πως τον Ιούνιο ελπίζω να έχω το πρώτο μου καθαρά θεατρικό έργο, αισιόδοξη νότα, και ελπίζω να μην γίνει απεσιόδοξη. Κλείνοντας τώρα άλλη μια φορά, να ευχαριστήσω την Πιλιώτη Καβαλιζούδη για τη σχολαστική επιμέλειά της και την αέανη υπομονή της. Τη μισώ, διότι είναι αυτή πολλές φορές μου κόβει πράγματα που δεν θα τα ήθελα να κοπούν με τίποτα, γιατί είναι παιδιά μου. Και κυρίως κρύβει τις βρυσίες που κάνουν οι πρωταγωνιστές. Αν θα την εκδικηθώ στο τέλος, θα την βάλω έστω και για 3 λεπτά, παρά την κουρασία σας, θα σας πει δύο κουβέντες. Το πνευματικό μου τέκνο, το Λεόντιο, που μας επέλεξε τις ωραίες και έπεσε τις ωραίες μουσικές στην αρχή, τις μελωδίες, ένα πολλά υποσχόμενος νέο παιδί, νέος φοιτητής στη μουσικολογία, ταλέντο,
τραγουδιστής, ηθοποιός. Νομίζω θα χαρούμε τα επόμενα χρόνια. Πού είσαι, λόγια. Εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη για την ωραία φιλοξενία και για άλλη μια φορά υποκλίνομαι στην αγάπη σας και ευχαριστώ που σας ευχαριστώ πολύ να είστε όλοι και όλες καλά, να τα ξαναπούμε στο Θέατρο Άλμα στις 10 του Μάρτη, γιατί ο Μαμολίδης ο Θέμης, ένας από τους καλούς και τους καλύτερους σκηνοθέτες που έχει η χώρα, έχει αναλάβει μαζί με δύο πολύ καλές εκλεκτές εκλεκτά κορίτσια του πολιτισμού, είναι εδώ, δεν ξέρω, τη Βίκη και την Μαρούκα, την Παναγιωτίδου, για να μεταφέρουν τους ακύμαντους σε θεατρική μορφή. 10 του Μάρτη θα είναι η πρώτη παράσταση και σε βέβαια φυσικά καλεσμένους και καλεσμένοι όλοι. Και εύχομαι καλή δύναμη σε όλους μας, ο αγώνας είναι μεγάλος, αλλά και η ελπίδα ποτέ δεν πεθαίνει, γιατί χωρίς αυτή η ζωή δεν υπάρχει. Να είστε καλά, άλλη μια φορά σας ευχαριστώ. Ηλιό, πού είσαι κρυμμένη. Ηλιό. Έλα, κορίτσι, έλα εδώ, Ηλιό. Ξέρετε, από τους πιο αφανείς ήρωες των βιβλίων και των μυθιστορημάτων είναι αυτοί που υπογράφουν σαν επιμελητές. Πάγαμε πολλά ξενύχτια γιατί το βιβλίο, φυσικά οι 200 τελευταίες σελίδες, βγήκαν μετά τις εκλογές. Και για να βγει μέσα αυτό το χρόνο που θέλαμε, ήταν ένας άθλος. Και την έφαγε το ξενύχτη και οι αντιδύσεις μου και ο θυμός μου, αλλά δεν περάσα την αγαπώ για πάντα. Αυτό είναι το μόνο σημείο διαφωνίας στο ουσιαστικό που έχουμε, δηλαδή κάθε φορά συμφωνούμε να μην μιλήσω, αλλά κάθε φορά αναγκάζομαι να έρθω στο βήμα, όχι επειδή δεν μου αρέσει το βήμα ή είναι αυτό, απλά πάντα με δυσκολεύει και δεν έχω αυτή την άνεση που ίσως θα ήθελα. Η επιμέλεια είναι κάτι πολύ δύσκολο, πολύ κουραστικό, αλλά είναι ταυτόχρονα κάτι πάρα πολύ ωραίο, γιατί κοντά στον δημιουργό αισθάνεσαι και εσύ δημιουργός, δηλαδή έχει ένα χαρακτήρα δημιουργικότητας, γιατί βοηθάς αυτό το χρυσό κόσμημα, το ασημένιο, μαζί με το συγγραφέα να το γυαλίσεις και να πάρει να τελειοποιηθεί η μορφή. Έχουν υποθεί πάρα πολλά ουσιαστικά ενδιαφέροντα και αν και συνήθως ο καθένας στην τέχνη, ο καθένας μπορεί να έχει μια διαφορετική οπτική, είναι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον το γεγονός ότι υπάρχει ταύτιση σε πάρα πολλές εκτιμήσεις και κρίσεις για το βιβλίο. Οπότε και εγώ, παρόλο που το έχω ζήσει και το από κοντά και το έχουμε βιώσει μαζί με τον Νίκο τους τελευταίους μήνες, δεν θα είχα να πω κάτι περισσότερο από όλα αυτά τα οποία αναλύθηκαν. Ίσως περισσότερο θα μπορούσα να πω μια σύνοψη, ας πούμε, λεξιλογική. Να πω με μία λέξη ότι, κατά τη δική μου γνώμη, λοιπόν, πια και ως αναγνώστη, ότι αυτό το βιβλίο είναι ένα βιβλίο ωραίο. Η λέξη ωραίο πολλές φορές, να πάμε λοιπόν τώρα και στο λεξιλογικό, θεωρείται ότι είναι κάτι απλό. Δηλαδή πάει κάποιος και βλέπει ένα πίνακα και λέει είναι ωραίος, ή λέει ένα τραγούδι και είναι ωραίος. Και πολλές φορές από κάποιους, ίσως μη δήμονες, λένε μα εντάξει, το απλό, το ωραίο δεν λέει τίποτα. Όμως ακριβώς το αντίθετο ισχύει. Δηλαδή μπορεί να δεις την κραυγή του Μουνκ και να πεις ότι είναι ένας πάρα πολύ ωραίος πίνακας. Να πεις ένα τραγούδι το οποίο μπορεί να είναι λυπητερό, αλλά να πει να είναι πάρα πολύ ωραίο. Ομοίως λοιπόν και ένα βιβλίο μπορεί να είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί η λέξη ωραίος έχει πάρα πολλές, έχει μεγάλο σημασιολογικό εύρος. Είναι μια λέξη που σημαίνει το όμορφο. Και αυτό το βιβλίο είναι ένα όμορφο βιβλίο, γιατί είναι μια πολύ όμορφη έκδοση και προσεγμένη. Μπορεί να σημαίνει αυτό που μας είναι ευχάριστο. Και αυτό το βιβλίο μας είναι ευχάριστο, γιατί κάτι που είναι χαρακτηριστικό ενός ενδιαφέροντος καλλιτεχνικού έργου και συγκεκριμένα ενός βιβλίου, έχει μια πολύ καλή γλώσσα και πολύ ισχυρή περιγραφική δύναμη που έχει ο Νίκος Κορίνης. Και αυτό λοιπόν πραγματικά προκαλεί την αισθητική απόλαυση και την ευχαρίστηση. Το κάνω σε κάθε φορά που τυχαίνει να μιλήσω για βιβλίο του και θα το κάνω και αυτή τη φορά. Να μιλήσω για το αγαπημένο μου κομμάτι. Είναι οι πρώτες σελίδες, οι οποίες είναι μια αριστοτεχνική περιγραφή, η οποία, συγχωρήστε μου τη σύγκριση, μου θυμίζει μεγάλους κλασικούς του ελληνικού ρεαλισμού.
Είναι λοιπόν τα χρόνια που περιγράφει ρουσοτεχνικά την ελληνική ύπαιθρο του 50, την ελληνική επαρχία, μέσα τοποθετημένη μέσα στο σωστό ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο. Είναι οι περιγραφές που κάνει, που αφορούν κυρίως γεγονότα, όπως είναι οι καταιγίδες που συμβαίνουν στον Ταΐγετο. Υπάρχει μια συγκλονιστική περιγραφή, εκεί με τα παντρεμένα κλαδιά πάνω από το χήμαρο, που κάνει τον αναγνώστη πραγματικά να νιώθει ότι είναι, όχι απλά ότι βλέπει μια κινηματογραφική ταινία, αλλά ότι είναι μέσα στο ίδιο το βιβλίο και ότι το ζει. Είναι λοιπόν ωραίο, επειδή το ωραίο σημαίνει και ψυχική συγκίνηση και αυτό το βιβλίο δίνει ψυχική συγκίνηση. Μας συγκινεί. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι μας δίνει χαρά. Γιατί πώς μπορεί να σου δώσει χαρά όταν έχει πόλεμο, όταν έχει ανεπιπλήρωτους έρωτας ή οριστικά χαμένη τη μεγαλύτερη αγάπη της ζωής του, τη χάνει τελικά. Όταν έχει ανθρώπους που βυθίζονται στα βάθη της θάλασσας, ξεριζωμένους, σκηνές πολέμου, κόλασης. Μπορεί όμως να είναι ωραίο γιατί μας αγγίζει. Αγγίζει τα βαθύτερα συναισθήματά μας, τις πιο ευαίσθητες χορδές μας, την ανάγκη μας για ένα καλύτερο κόσμο ή το να συμπάσχουμε και να μπορούμε να βοηθήσουμε σε όλη αυτή την κατάσταση σαν άνθρωποι για ένα καλύτερο κόσμο. Και είναι ωραίο τέλος, γιατί με βάση την αρχική σημασία της λέξης, της λέξης ωραίος, η αρχική της σημασία είναι, γιατί προέρχεται από τη λέξη ώρα, είναι αυτό που είναι στην ώρα του, αυτό που είναι έτοιμο. Και αυτό το βιβλίο λοιπόν είναι ένα βιβλίο που είναι στην ώρα του, γιατί το έχω πει και στα προηγούμενα βιβλία του Νίκου Σχορίνη, είναι ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται στον καιρό του, αναφέρεται στην εποχή του. Γιατί κανένας συγγραφέας, κανένας καλλιτέχνης δεν μπορεί να δημιουργεί ερήμη του καιρού του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους εμάς, για όλο τον κόσμο που διαβάζει ή έρχεται σε επαφή με το καλλιτεχνικό έργο. Και μία τελευταία κουβέντα, δεν έχει κάνει να κάνει με τη λέξη ωραίος, αλλά με το τι έδωσε σε μένα το βιβλίο αυτό, είναι ότι έχουμε μία περιπλάνηση και αυτή η περιπλάνηση μου δημιούργησε κάποια ερωτηματικά. Μία περιπλάνηση που εμένα μου έμοιασε με την περιπλάνηση του Οδυσσέα. Έχει κύκονες στο βιβλίο και λαστριγόνες και κύκλοπες. Έχει και κάθοδο στην άδεια, όπως στον Άδη, όπως ακριβώς ο Οδυσσέας. Και μάλιστα το Ορέστη είναι για χρόνια, πολλά, μέσα στα θέατρα του πολέμου. Και σκέφτηκα αν ο Ορέστης αυτός θα μπορούσε να είναι ένας αρχιτεκτονικός ήρωας του 20ου, αντίστοιχος του 21ου αιώνα. Γιατί έχει ένα σκοπό. Ο Οδυσσέας είχε ως σκοπό τον Όστο. Ο Ορέστης είχε σκοπό έναν καλύτερο κόσμο. Στη τελευταία ανάλυση όμως, αυτοί οι δύο σκοποί συγκρίνουν. Γιατί ο Νόστος θέλει την πατρίδα, θέλει ειρήνη, θέλει τη μάνα, το παιδί, την αγαπημένη. Αυτός είναι ο σκοπός και του αγώνα για ένα καλύτερο κόσμο. Συγκλίνουν οι δύο ήρωες εδώ. Όμως, ο Οδυσσέας κατάφερε και γύρισε στην πατρίδα. Ο Ορέστης δεν τα κατάφερε. Σκέφτηκα μετά όταν είδε την περιπλάνησή του στο Κονγκό, στη Μοζαμβίκη, στο Αιγαίο, ότι θα μπορούσε να είναι ένας άλλος αρχιετυπικός ήρωας, ο Τσέ. Αλλά και πάλι, ο Τσέ ήταν έζησε σε μια εποχή που έδωσε φως και ελπίδα σε καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων και κατάφερε και έκανε το όνειρο πραγματικότητα έστω σε μια μικρή γωνιά του πλανήτη. Ο Ορέστης μας δεν τα κατάφερε. Δεν φταίει επειδή ο Ορέστης δεν είχε τα ίδια χαρακτηριστικά ή δεν ήταν από το ίδιο υλικό φτιαγμένος. Ήταν επειδή είναι παιδί της εποχής μας. Είναι μιας διαφορετικής εποχής, μιας εποχής που υπάρχει διάξαυση, μιας εποχής που ακολούθησε την ελπίδα ότι η πορεία της ιστορίας θα είναι ανωδική, γραμμική και ανωδική, γιατί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η ανθρωπότητα ήλπισε και με το ότι υπήρχαν σοσιαλιστικές χώρες, ήλπισε πια ότι θα πηγαίνουμε πάντα προς το καλύτερο. Ήταν και η τεχνολογική πρόοδος, αλλά τελικά η ιστορία έχει προσεγγυρίσματα. Έτσι λοιπόν τα πράγματα δεν είναι όπως τα προσδοκούσαμε και ήταν τεράστια διάψευση για πάρα πολλούς ανθρώπους, για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ένα μισογύρισμα. Σήμερα υπάρχουν εστίες πολέμου σε όλο τον πλανήτη. Μπορεί να μην είναι κυρίως στον χώρο της Ευρώπης, αλλά όλος ο πλανήτης είναι γεμάτος εστίες πολέμου. Άρα λοιπόν υπάρχει ελπίδα.